Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ. Να σας πω ότι στην Ρόδο βρέθηκε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο Πάνος Αλεξανδρής. Να πάμε να δούμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που δόθηκε στην περιφέρεια με τον Περιφερειάρχη τον Γιώργο Χατζημάρκο και με τον βουλευτή τον Γιάννη Παπά. Θα ακούσουμε και τον Περιφερειάρχη και τον Γενικό Γραμματέα και τον βουλευτή, μάλιστα εκεί πέρα από το θυματολόγιο και μετά από την μεταφορά του, δηλαδή με μία ανάγκη ψηφιοποίηση του θυματολογίου, βεβαίως, μπήκαν και τα θέματα που έχουν να κάνουν με την αποκατάσταση του δικαστικού μεγαλείου της Ρόδου και άλλα θέματα που αφορούν το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Άλλωστε υπάρχει δυνατότητα και σήμερα, νομίζω και αύριο, να δει όλα αυτά τα θέματα ο Γενικός Γραμματέας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από τον Περιφερειάρχη να ακούσουμε την εισαγωγή του. Τελευταία φορά νομίζω βρεθήκαμε, ήμασταν μέσα σε εκείνο το πολεμικό κλίμα της, του κτηματολογίου, όταν κάποιες οι ομάδες του 1-4 του Δημοκρατικού Τόξου και της Απελευθέρωσης είχαν σηκώσει το λάβαρο της μη μετεγκατάστασης, αν θυμάστε καλά, και κάποιοι ψιλοανίκανοι, ψιλοανόητοι δημόσιοι λειτουργοί όπως ο Μιλών λέγαμε ότι πάμε, αν θέλετε να δώσουμε μια λύση, πάμε σε ένα κτίριο το οποίο θα γίνεται αξιοπρεπώς, θα υπάρξει η συνέχιση αυτού του υπέροχου έργου που κάνει το κτηματολόγιο. Και σήμερα χάρηκα, περιμένοντας τον κύριο Αλεξανδρή στο γραφείο μου, είχα την αγωνία να ακούσω πώς είδε ο ίδιος το χώρο στον οποίο σήμερα λειτουργεί και γενικά τη λειτουργία του κτηματολογίου στον χώρο τον οποίο βρίσκεται. Μου έδωσε χαρά πραγματικά και το λέω γιατί το χρωστάω και στους συνεργάτες μου και όλους όσους κακοποιήθηκαν εντέχνως εκείνη την περίοδο για τη δουλειά που έκαναν, που μου είπε ότι είδα ένα κτηματολόγιο το οποίο λειτουργεί με έναν τρόπο αξιοπρεπή σε έναν χώρο ο οποίος κάνει για αυτό το οποίο ελέγει. Ήθελα, γιατί τα λέω αυτά. Τα λέω αυτά γιατί πρέπει κάποτε να μάθουμε και εδώ ότι όλα τα προβλήματα έχουν λύσεις. Όλα τα τεχνικά θέματα, πολύ περισσότερο τα τεχνικά θέματα, έχουν τεχνικές λύσεις. Και όσο κρατάμε ζωντανή την ικανότητά μας να βρισκόμαστε, να καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι με εμπιστοσύνη, με καλή διάθεση και διάθεση συνεννόησης και όχι καυγά, οι λύσεις βρίσκονται. Οι λύσεις βρίσκονται. Όποτε επιλέγουμε την αναμέτρηση για οποιοδήποτε λόγο, οι λύσεις καθυστερούν. Και τελικά αυτός που την πληρώνει είναι η κοινωνία. Η κοινωνία την οποία υπηρετούμε και στην οποία οφείλουμε να δίνουμε λύσεις σε κέρια ζητήματα. Άλλη μία. Για μένα. Αυτά αφορούν εμένα. Δεν αφορούν ούτε το Υπουργείο, ούτε τον Γενικό Γραμματέα, ούτε κανέναν άλλο. Άλλη μία περίπτωση τοπικά που η επιλογή κάποιων να αναμετρηθούν. Αναμετρηθούν με τι άραγε, με τα προβλήματα αυτά καθεαυτά, οδήγησε στο να δοθεί, αν θέλετε την άποψή μου, καθυστερημένα, μία λύση η οποία στα μάτια πολλών ήταν προφανής. Λοιπόν, μένουμε στο θέμα και πάμε να ακούσουμε την τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Πάνο Αλεξανδρή. Είναι η αλήθεια ότι στις άλλες τρεις επισκέψεις που είχα κάνει, προσπαθούσα να καταλάβω γιατί δεν γίνεται δεκτό το αυτονόητο. Αυτός ο αγώνας σε αυτή τη χώρα να κάνεις την πορεία από αυτό που καταλαβαίνεις σε αυτό που μπορεί να γίνει, το νοητό στο αυτονόητο, το έχω πει κάποια φορά, είναι μάλλον ένας περιττός αλλά ουσιώδης τελικά κόπος. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι καταρχήν ευχαριστώ και εσάς και τον κύριο Δήμαρχο Ρόδου για την καθοριστική συμβολή σας
σε αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα. Και τι είναι αυτό που συμβαίνει σήμερα? Το κτηματολόγιο της Ρόδου βρίσκεται σε ένα καινούριο κτίριο που είναι ευάερο, ευήλιο, που δεν ξεστραβώνεσαι για να δεις τους τόμους, που δεν μπαίνεις μέσα σε συνθήκες καταφυγίου για να κατορθώσεις να κάνεις τη δουλειά σου. Και προσφέρεται πια και στους πολίτες και κυρίως στους συναδέλφους μου, τους δικηγόρους και σε όλους εκείνους που έχουν να κάνουν εκεί δουλειά, που μπορούν κάτω από αξιοπρεπείς συνθήκες να κάνουν μια δουλειά. Πάντα έλεγαν, και το έλεγε και κάποιος μεγάλος πολιτικός, όχι Έλληνας στο παρελθόν, ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι ότι κανείς δεν θέλει να κάνει μια αλλαγή ακόμη και όταν είναι πολύ καλύτερη από αυτό που ζει. Όταν δεν την κάνει, τη θεωρεί δεδομένη. Αυτό λοιπόν που είδα σήμερα εγώ ήταν ότι ο κόσμος που ήταν μέσα στο κτηματολόγιο ήταν ευτυχής που λειτουργούσε εκεί, που έκανε τη δουλειά του εκεί, και ενδεχομένως ένα μέρος αυτού του κόσμου πριν από 3 χρόνια να πετροβολούσε όλες αυτές τις λύσεις που σήμερα τον ικανοποιούν. Ήρθα εδώ λοιπόν για τα εξής. Πρώτον, να δω πώς λειτουργεί το Εθνικό Κτηματολόγιο. Σε όλη την Ελλάδα έχουμε πρόβλημα λόγω της ανεπάρκειας του προσωπικού από άποψη ατόμων στις κατοχωρήσεις των πράξεων. Θα προσπαθήσουμε να το λύσουμε εδώ και με τη συνεργασία του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου και των συναδέλφων μου, τους οποίους επίσης ευχαριστώ για τη συμβολή τους και τη βοήθειά τους, με μια προγραμματική σύμβαση για να αυξήσουμε τον κόσμο και να μπορέσουμε να κάνουμε πολύ πιο γρήγορα τις καταχωρήσεις. Γιατί όπως έμαθα και το ξέρω, εδώ το κτηματολόγιο είναι εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης. Ποιος δεν το καταλάβαινε τόσα χρόνια που το άφηνε κλειστό? Εδώ χτυπάει πραγματικά ο παλμός της οικονομικής ανάπτυξης. Εδώ είναι τα νησιά που έχουν χρήματα, δόξα τω Θεώ, και που μπορούν να επενδύσουν, που μπορούν να κάνουν πράξεις, μπορούν να προσφέρουν στο ελληνικό δημόσιο. Και χαίρομαι πάρα πολύ που το 2024, σύμφωνα με το πρόγραμμα, το κτηματολόγιο αυτό θα μπει μαζί με όλα τα κτηματολόγια που εντάσσονται σιγά σιγά στο Εθνικό Κτηματολόγιο, το οποίο δεν βρίσκεται βέβαια υπό την εντός εισαγωγικών εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αλλά του Υπουργείου Ψηφιακής Ανάπτυξης. Και χαίρομαι πολύ που είπα στον ομόλογό μου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ότι δόξα τω Θεώ σας δίνουμε ένα κτηματολόγιο με κτίριο. Ξέρετε, στα περισσότερα κτηματολογικά υπό ίδρυση γραφεία της χώρας, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει κτίριο. Και ότι ψάχνουν με τις δύσκολες διαδικασίες του δημοσίου να βρουν ένα κτίριο. Γιατί ήρθα εδώ λοιπόν πρώτα να σας ευχαριστήσω. Δεύτερο, να συζητήσω και να ζητήσω, και θα το κάνει ευμενώς, φαντάζομαι, αποδεκτό, δεν εκφράζω ποτέ τη βεβαιότητα παρόλο που το ξέρω, από το Δήμαρχο Ρόδου να παρατείνει την παραχώρηση ώστε να φτάσουμε τουλάχιστον στην 20ετία. Άρα το κτηματολόγιο θα μείνει εκεί. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Αλεξανδρή. Είναι ωραίες αυτές οι συζητήσεις, γιατί θυμίζουν λίγο για το τι έχει γίνει στο παρελθόν. Ένα είναι το δεδομένο, ότι ευτυχώς που υπήρχε η τοπική αυτοδιοίκηση για να δώσει λύση, αυτή είναι η πραγματικότητα, σε ένα πρόβλημα το οποίο έπρεπε να είχαν δει τα ίδια τα Υπουργεία και το Δικαιοσύνης και πλέον το Ψηφιακής Διακυβέρνησης τώρα, διότι είναι γνωστό το τι ακριβώς συνέβη δηλαδή, και είναι γνωστό ότι ευτυχώς η ορθή σκέψη αποκατάστασης της νέας πτέρυγας του παλιού νοσοκομείου της Ρόδου και διάφορα κτίρια που έγιναν χάρη στην πρωτοβουλία που πήρε η τοπική αυτοδιοίκηση για να έχουμε διαθέσιμο χώρο για να μεταφερθεί το κτηματολόγιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και βεβαίως στεναχωρεί το γεγονός ότι σε πάρα πολλές άλλες περιοχές της χώρας έχουν γίνει νέα δικαστικά μέγαρα και εδώ θα μπούμε στην Βάσανο. Βάσανος είναι αυτή, έτσι, να αποκαταστήσουμε το δικαστικό μέγαρο, επειδή κάποιοι δεν ήθελαν και στο παρελθόν, και πολύ μεγάλη ωραία συζήτηση και αυτή, να μεταφερθεί αλλού και το δικαστικό μέγαρο και να μείνει μόνο τυπικά το εφετείο. Ωραία συζήτηση και αυτή. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς αξιοποιούμε γενικότερα όλη αυτή τη δημόσια περιουσία που υπάρχει στον Δήμο της Ρόδου, στην έννοια την διοικητική δηλαδή. Οπότε έχει φοβερό ενδιαφέρον. Λοιπόν, ευτυχώς, επαναλαμβάνω, τοπική αυτοδιοίκηση και ευτυχώς η θετική αντίδραση και ευτυχώς που υπήρχε το κτίριο και ήταν έτοιμο σχεδόν. Λοιπόν, πάμε τώρα στον βουλευτή του Δεκανήσου, τον Γιάννη Παπά. Θυμίζω ότι πραγματικά ανέλαβε μια πρωτοβουλία, διότι με τον κύριο Αλεξανδρή, τον Γενικό Γραμματέα, έχουμε συζητήσει για αυτό το θέμα και με τον Υπουργό Δικαιοσύνης στην εκπομπή πριν από 2 χρόνια, όταν ξεκινούσε όλος αυτός ο προβληματισμός με τα θέματα τα οποία υπήρχαν πάνω στον τομέα της δικαιοσύνης.
Αντιμετωπίσαμε δύσκολες καταστάσεις. Σε συνεργασία με την περιφέρεια και το Δήμο το λύσαμε το πρόβλημα και το γνωρίζετε όλοι πάρα πολύ καλά αυτό, με καθυστερήσεις οποίες δεν ευθύνεται ούτε το Υπουργείο, ούτε η τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά ούτε και οι φορείς εδώ και οι δικηγόροι οι οποίοι παλεύουν και ο Δικηγόρος Σύλλογος για αυτό το θέμα. Να πω ότι ο Γενικός Γραμματέας είναι εδώ γιατί είχαμε συζητήσει στο παρελθόν τα θέματα του δικαστικού μεγάρου και ήρθαμε τώρα εδώ στη συνέχεια να προχωρήσουμε στη λύση και αυτών των προβλημάτων. Τα είχαμε δει τότε και αφού λύθηκε το χρηματολόγιο, ήρθαμε να προχωρήσουμε τη λύση αυτών των θεμάτων. Και επίσης να τον ευχαριστήσω γιατί στάθηκε δίπλα μας, ειλικρινά, και μας έδωσε λύση και στην ΚΟ, κύριε Περιφερειάρχα, όπου θα προχωρήσει, το γνωρίζετε και εσείς αυτό, και ο Δικηγόρος Σύλλογος θα προχωρήσει πλέον η ανέργηση νέου δικαστικού μεγάρου. Η απόφαση από το ΤΑΓΔΙΚ, χάρη στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, και η χρηματοδότηση εξεφαλίστηκε από το ΤΑΓΔΙΚ με παρέμβαση του ίδιου του Γενικού Γραμματέα. Γι' αυτό ήρθα εδώ σήμερα να τον ευχαριστήσω, γιατί στάθηκε δίπλα μας αιτήματα ετών, αιτήματα δεκαετιών και για τη Ρόδο και για την ΚΟ. Δοθήκαν οι λύσεις χάρη στην παρέμβαση και στη συνεργασία την αμέριστη και την μεγάλη που είχαμε από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου. Γι' αυτό είμαι εδώ σήμερα. Άφησα την συνέντευξη να προχωρήσει ομαλά, αλλά έρθω στο τέλος απλά να τον ευχαριστήσω δημόσια μπροστά σε όλους, γιατί ειλικρινά αυτά τα οποία έκανε, προχωρήσαμε το δικαστικό μέγαρο ΚΟ με λεφτά του ΤΑΓΔΙΚ 3,5 εκατομμύρια, χωρίς, πάμε άμεσα για να προχωρήσουμε, όχι από τα ζήτη που προχωράει η υπόλοιπη Ελλάδα, για να γίνει πιο γρήγορο το δικαστικό μέγαρο, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, όπου πήραμε ξανά δεκαετίες ολόκληρες. Ήταν το οικόπεδο μπλοκαρισμένο, το έπαιρνε πίσω το Υπουργείο, το ξαναζητούσε πάλι το Υπουργείο Δικαιοσύνης για να γίνει το δικαστικό μέγαρο, δεν γινόταν ποτέ και με πίεση και με ειδικές αποφάσεις που πήρε το ΤΑΓΔΙΚ τώρα και ο Γενικός Γραμματέας, καταφέραμε να ξαναπάρουμε το οικόπεδο να δοθεί στο ΤΑΓΔΙΚ για να γίνει εκεί το νέο δικαστικό μέγαρο. Αυτό το λέω για να γνωρίζετε όλοι τις προσπάθειες και τους αγώνες που γίνονται. Μέρες, μήνες, χρόνια θα έλεγα, για να καταφέρουμε και να πετύχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Και τώρα είναι ξανά δίπλα μας εδώ, μετά από κάλεσμα του Δικηγόρου Συλλόγου, μετά από συνεννόηση και με τον Περιφερειάρχη μας και με εμάς, για να προχωρήσουμε και τα υπόλοιπα θέματα της Οδεκανήσου. Γι' αυτό ειλικρινά, αγαπητέ κύριε Αλεξανδρή, αγαπητέ Πάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά ότι η κεντρική πολιτεία, όταν αντιληφθεί ότι η μεγάλη βοήθεια που έχει να κάνει και έχει ουσιαστικά να πάρει, αλλά και να προσφέρει στον τόπο, σε κάθε τόπο δηλαδή, είναι να δώσει αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί όλα αυτά τα θέματα τα οποία αφορούν τα Υπουργεία έχουν λυθεί διαμέσως της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όλα τα θέματα για όλα τα Υπουργεία. Από καταστάσεις θερίων ή τοπική αυτοδιοίκηση. Για διάφορα Υπουργεία. Χτιματολόγια προκειμένου η τοπική αυτοδιοίκηση και άλλα πολλά είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, δεν της ώρας. Πάμε λίγο, θα επιστρέψουμε λίγο στον κύριο Αλεξανδρή, ο οποίος πράγματι από την πρώτη στιγμή έδειξε την βούλησή του να τρέξουν αυτά τα ζητήματα, είναι προφανές. Πάμε λίγο στον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εκεί έχουμε ακόμη να περιμένουμε κάποια αποτελέσματα. Την περιοδία, όχι τον Πρόεδρο, τον Πρόεδρο το ξέρω, είναι ο Αλέξης που κέρδισε το Τσίπρα. Τον Πρόεδρο το ξέρω. Πάμε λίγο εκεί, στην περιοδία με τον κόσμο, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, βλέπω τα στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με τα Δωδεκάνησα, τα νότια Δωδεκάνησα. Είχαμε ξεκινήσει με μία εκτίμηση ότι είχαμε τριπλασιασμό των στελεχών. Και έτσι είναι. Στην Ρόδο από 250 μέλη 580, η Αλισσός από 27-101, Κρεμαστή από 15-134, Σορονή από 32-75, Αφάντου από 129-305, Αρχάγγελος από 15-192, Νότια Ρόδος από 18-45, Καστελόριζο υπήρχε ένα Σιριζέος, τώρα είναι 47, στη ΣΥΜ είχαμε 3, τώρα είναι 53, στη Χάλκη από 2-97, στην Τήλο από 3 μέλη 80, στην Κάρπαδο 23 μέλη 80 και στην Κάσο από 1 μέλος 52. Αυτά αναφέρει λοιπόν και συνολικά κάναν σούμα τώρα, σήμερα δηλαδή, 1911, η πρώτη εκτίμηση ήταν για 1700, βγήκαν ακόμη 211 στην Κάλπη, μάλιστα καλό είναι αυτό, από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και αναμένουμε να δούμε και τα στοιχεία από το βόρειο συγκρότημα του νομού μας. Λοιπόν, τώρα πάμε ξανά στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τον Πάνο Αλεξανδρή, για να δούμε ποιος είναι ο προϋπολογισμός
των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν για την αποκατάσταση του δικαστικού μεγάλου της Ρόδο. Θυμάμαι καλά, ήταν γύρω στο 1.800, κάπου εκεί ήταν όταν μηνών είχαμε μια πρώτη καταγραφή. Το κόστος των παρεμβάσεων είχε προϋπολογιστεί, αλλά ενδεχομένως να θεωρηθεί τώρα με τις εξελίξεις, το 1.700. Ό,τι μελέτη και διαθέσιμο υλικό υπάρχει που ενδεχομένως να πρέπει να επικαιροποιηθεί και αυτό, το κοιτάζει η τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου. Η τεχνική υπηρεσία λέει ποιες είναι οι μεταβολές που μπορούν να γίνουν, εγκρίνει δηλαδή την μελέτη. Στη συνέχεια η οικονομική υπηρεσία εγκρίνει το ποσό και μετά έρχεται η ώρα του ταχδίκ για να εγκρίνει την πίστοση. Για να το ξεκαθαρίσω και να το πω για χιλιοστή φορά που το λέω σε όλη την Ελλάδα. Το ΤΑΧΔΙΚ δεν έχει ούτε τεχνική ούτε οικονομική υπηρεσία. Είναι ένας οργανισμός που το μόνο που κάνει είναι να δίνει χρήματα. Τα οποία χρήματα πώς σχηματίζονται. Τα χρήματα αυτά σχηματίζονται από πόρους που εισφέρουν σε αυτό με τη δουλειά τους, καταρχήν οι δικαστές και οι δικηγόροι και κατά δεύτερον οι Έλληνες πολίτες που κολλάνε τα μεγαρόσημα. Για να σας το πω πολύ απλά. Δεν προέρχεται λοιπόν. Γι' αυτό και έχει μία αυτοτέλεια πόρων που δεν έρχεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Άρα με τα χρήματα που εξασφαλίζουν οι συνάδελφοί μου, οι Έλληνες δικαστές, οι συμβολιογράφοι, οι δικαστικοί επιμελητές και εν συνεχεία ο πολίτης που πηγαίνει και καταθέτει τις αιτήσεις για να πάρει τα πιστοποιητικά, τα αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων, για να πληρώσει τα γραμμάτια του δικηγόρου, παρίσταση ούτω καθεξής, αυτό συγκροτεί ένα ποσό από το οποίο μπορούμε εμείς να έχουμε πόρους. Και θέλω να σας πω ότι το κρατήσαμε ψηλά το ποσό αυτό, παρόλο που κατά τη διάρκεια της πανδημίας αναγκαστήκαμε να αναστείλουμε την ίσπραξη του μεγαροσύμου στα πιστοποιητικά, για να μην έρχεται ο κόσμος σε επαφή με το σάλιο και να έχουμε περαιτέρω εξάπλωση του COVID. Τώρα το επαναφέραμε, ψηφιοποιείται σιγά σιγά και αυτή η ιστορία του μεγαροσύμου και αυτοί είναι οι πόροι με τους οποίους υλοποιούμε το πρόγραμμα. Με αυτά θα πληρώσουμε για το δικαστικό μέγαρο, με αυτά θα ανεγείρουμε δικαστικό μέγαρο στην ΚΟ, με αυτά θα ανεγείρουμε δικαστικό μέγαρο στην Άξο. Αυτά είναι τουλάχιστον που μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή το ΤΑΧΔΙΚ, γιατί πέρα από τα κτίρια τα οποία όπως σας είπα είναι μπροστά, έχουμε και ένα πρόγραμμα συντήρησης πεπαλαιωμένων κτιρίων που δόξα τω Θεώ μέσα από τους πόρους τώρα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης μπαίνουν και αυτά επιτέλους σε ένα δρόμο μέσω των ΣΔΙΤ που είναι ένα αξιόπιστο εργαλείο για την ανακατασκευή τους. Φανταστείτε ότι η Θεσσαλονίκη που είναι 30.000 τετραγωνικά για να ανακατασκευαστεί χρειάζεται ένα ποσό πάνω από 50-60 εκατομμύρια. Γιατί είναι τεράστιο το κτίριο, είναι πάρα πολύ παλιό. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλα αυτά που είναι πολύ μεγάλες δαπάνες δεν μπορεί να τα αντέξει το ΤΑΧΔΙΚ, οπότε θα περάσουν μέσα από κεντρικά σχέδια των συμπράξεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα των ΣΔΙΤ, να προκηρυχθούν οι διαγωνισμοί από το Υπουργείο Υποδομών, ώστε να γίνει ένα πολύ φιλόδοξο κτηριακό πρόγραμμα σε όλη την Ελλάδα, το οποίο θα αποδώσει σε μία πενταετία, εξαετία, γιατί δεν μου αρέσει να λέω παχιά λόγια, ίσως τα δικά σας στην ΚΟ, στην Άξο και η Ρόδος να γίνουν πιο γρήγορα εάν δεν τρέξουν από κεντρικούς πόρους. Τα άλλα, μέχρι να τελειώσει το διαγωνιστικό πλαίσιο, οι ενστάσεις, όλα αυτά που γίνονται, θα πάνε λίγο πιο μακριά, αλλά θα παραδοθούν δικαστικά μέγαρα σε όλη τη χώρα, όχι μόνο ανακατασκευασμένα, αλλά και καινούργια δικαστικά μέγαρα σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας. Είναι ένα πρόγραμμα περίπου 500-600 εκατομμυρίων ευρώ, στο οποίο συμβάλλει αποκλειστικά σε μεγάλο ποσοστό, σχεδόν στο 80%, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και το υπόλοιπο καλύπτεται από τους πόρους του εθνικού προϋπολογισμού. Λοιπόν, να σας πω ότι στην συνέντευξη είχαμε τη δυνατότητα να ακούσουμε και τα έργα τα οποία τρέχουν από την περιφέρεια Νοηγαίου, τρία μεγάλα έργα δηλαδή. Αυτή η επικείμενη δημοπράτηση για το Εθνικό Θέατρο, επίσης το μείζον ζήτημα που αφορά την ίδρυψη της Νοτιές Ρόδου δηλαδή, αναφέρομαι στο φράγμα του Γαδουράκη και στη μετεξέλιξή του, και βεβαίως την γέφυρα της Κρεμαστής, όπου αύριο θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και πλάνα. Αφού ακούσουμε και τον Περιφερειάρχη, το είχαμε συζητήσει εδώ στην συνέντευξη που κάναμε μαζί του την περασμένη Τετάρτη. Όπως επίσης ένα προβληματισμό, ο οποίος διακατέχει όλη την τοπική αυτοδιοίκηση, τη χώρα διακατέχει αυτές οι επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, το ενεργειακό, η αύξηση των καυσίμων, των υλικών, δημιουργεί πολύ μεγάλα προβλήματα στην εξέλιξη των δημόσιων έργων. Το ανέφερε και ο κύριος Αλεξανδρής, δηλαδή, στην αναφορά του ότι θα δούμε το 1.700, αν τελικά είναι 1.700 ή αν είναι πολύ περισσότερα χρήματα. Βεβαίως, επειδή άκουγα τις δηλώσεις και από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, κάτι πρέπει να κάνει με την βενζίνη, όχι μόνο να επισκεφθεί το δήμαρχο της Πάτμου για να το ρωτήσει γιατί η βενζίνη είναι στο 2,60, γιατί ήδη η βενζίνη στη Ρόδο έχει πάει στο 2,70.
Και σύντομα, μέχρι να έρθει ο κ. Γεωργιάδης, θα είναι στο 3. Έτσι, στα 3 ευρώ. Και το λέω αυτό γιατί ο πόλεμος είναι πόλεμος που ισχύει για όλες τις χώρες. Εδώ η βενζίνη τραβάει την ανηφόρα. Οι ιδιοκτήτες λένε, μα τα περισσότερα χρήματα, ένα τεράστιο ποσοστό, το μεγαλύτερο, 90 τόσο, πηγαίνει για τον φόρο κατανάλωσης. Ο φόρος κατανάλωσης είναι η αιτία που το κράτος λειτουργεί, δηλαδή τα έσοδα του κράτους, και αυτό συνεχώς δημιουργεί προβλήματα, χάνουμε την τιμή. 1,52 πουλάνε τη βενζίνη το λίτρο στην Κύπρο, 1,24 στην Τουρκία, αν θυμάμαι καλά 1,86 στη Γερμανία, 2 τόσο στην Ελλάδα. Και όσο περνάει ο καιρός, αναμένονται και αυξήσεις, επικείμενες αυξήσεις, οπότε νομίζω ότι να το ξεχάσουμε πλέον το όχημα. Τώρα, γρήγορα σε μια πολύ θετική εξέλιξη, έχει να κάνει με τον τουρισμό, έχει να κάνει με τη σεζόν. Πραγματικά, καθημερινά τα νούμερα μας εκπλήσουν. Μόνο το Σαββατοκύριακο έφτασαν στο αεροδρόμιο της Ρόδου Διαγόρας 27.880 επισκέπτες. 180 διεθνείς πτήσεις τσάρτερ. Το Σάββατο 13.080 και την Κυριακή 14.800. Επίσης, πολύ θετικό το γεγονός, βλέποντας και την θάλασσα, ότι γαλάζιες σημαίες στην πρώτη θέση φέτος, ο Δήμος της Ρόδου με 55 σημαίες, ανεβήκαμε 6 από πέρσι, και βεβαίως είναι μια σύνθεση η γαλάζια σημαία με τον ορισμό της ποιότητας, και φανταστείτε ότι μιλάμε για οργανωμένες πλάς. Πέρα από τις σημαίες, για να μην με ψημιρούμε, χρειάζεται να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις ακόμη και στην κεντρική παραλία. Έχουμε διάφορα προβλήματα, αλλά το μείζον είναι ότι έχουμε 55 σημαίες. Δηλαδή, έχουμε την Παδιέρα ψηλά και είναι και γαλάζια. Είναι πολύ σημαντικό αυτή για τον τόπο η εξέλιξη. Λέω, έχουμε αρκετό ρεπορτάζ, όμως και αύριο η μέρα είναι. Οπότε, ραντεβού για αύριο στις 3. Να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους.